Σε αυτό το σημείο της εκδήλωσης θέλω να καλωσορίσω τον Αρχιεπίσκοπο Νησίων, των Νησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Μακάριο, και τον προσκαλώ στο βήμα προκειμένου να δώσει τον χαιρετισμό και να μας θυμίσει με τις σκέψεις του για την αγωνία που περνάει σήμερα ο ελληνικός λαός και η Εκκλησία του. Μακαριώτα, τέλος έτσι. Εξερχόμενος του Μητροπολιτικού Συρμού και θεώρουν τον σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Ακούγοντας τον αγαπητό ομιλητή, σκέφτηκα τον λόγο του μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος είναι αναγεγραμμένος πάνω στις εικόνες του στο ηλικάριο το οποίο κρατεί. «Είδον εγώ τα σφαγίδας του διαβόλου, λέει, πλωμένας εν τη γη, και είπον τι σάρα δύναται εκφυγήν, ποιος μπορεί να γλιτώσει από τις σφαγίδες του διαβόλου». Έχω την αίσθηση και τη συνείδηση ότι όλοι εδώ που μαζευτήκαμε σε αυτόν τον χώρο βλέπουμε τις σφαγίδες του εχθρού ολοκάθαρα πλέον. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφισβήτησης, καμία δικαιολογία ότι ζούμε σε πάρα πολύ κρίσιμες εποχές και ώρες. Πριν από ένα περίπου χρόνο, ίσως και λίγο περισσότερο, κάποτε μέσα στο αυτοκίνητο άκουγα ένα δημοσιογραφικό σχόλιο για μια κουβέντα που είχε πει εκείνος ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ότι δεν έχουμε δει ακόμη τον πάτο του βαρελιού. Ανατρίχιας, αλήθεια σας λέγω, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον θεωρώ ότι είναι καλό φερέφωνο. Αυτά που βιώνουμε σήμερα επαληθεύουν. Νομίζω ότι ο πάτος του βαρελιού έχει ακόμη... Παρακαλώ, μην διακόπτω τον ομιλητή. Σας παρακαλώ, ησυχία. Μην διακόπτω τον ομιλητή, παρακαλώ, με σχόλια. Έχει πολύ βάθος ακόμη. Άκουσα προχθές έναν άλλον, νομίζω ο υπουργός είναι, που είπε ότι τα δύσκολα περάσαν, τα χειρότερα έρχονται. Ξέρετε όμως, στην Εκκλησία υπάρχει η εξής φράση. «Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην». Εάν είμαστε έτοιμοι, η ταραχή δεν θα αφορά εμάς. Το πίμνιο του Χριστού, το λίμα της χάριτος, όπως ακριβώς στην εκκλησιαστική γλώσσα συνηθίζουμε να το μνημονεύουμε και να το αναφέρουμε. Είμαστε έτοιμοι, ξέρουμε. Ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη με σαφήνεια μας λέγει ότι «Ήλθε, λέγει, ο σατανάς, έχων θυμών πολλήν, ειδός ότι ο λίγων χρόνων έχει». Ο σατανάς μας δείχνει τα δόντια του, μας τρομοκρατεί. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μία πατερική φράση, ένας πατερικός χαρακτηρισμός του σατανά είναι «μυρμικολέον», δηλαδή εφαρμόζει μία επιθετική διάθεση λέοντος, αλλά κατ' ουσίαν είναι μύρμιξ. Είναι μύρμιξ για τους χριστιανούς. Είναι μύρμιξ για αυτούς οι οποίοι έχουν ασπίδα των Χριστών και ελπίδα των Χριστών. Έρχομαι από τον Εσπερινό, αγαπητοί μου, και ψάλλοντας το δογματικό θεοδοκείο του ήχου, εμβάθυνα λίγο εις την ρίση «Θαρσί το τίμιν, θαρσί το λαός του Θεού και γαραυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος». Ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος. Δεν μπορούμε να φοβόμεθα. Ξέρετε, αυτή η φοβική στάση μερικών από εμάς ενισχύει τα βέλη του εχθρού. Ασφαλώς κατανοώ ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Άκουσα και έμαθα ότι επιβάλλεται τσιπάρισμα εις τα αυτοκίνητα.
τι άλλο θέλει κανείς για να σκεφτεί ότι οι επόμενοι οι οποίοι θα τις ευχαριστούν θα είναι οι άνθρωποι. Στην Τουρκία μάλιστα έμαθα ότι ήδη εφαρμόζεται η κάρτα του πολίτη. Είδατε τι είναι να είναι κανείς χριστιανός. Εκείνη, ο Θεός να με συγχωρέσει να το πω τώρα, αφού το λέει η καρδιά μας, το πούν τη λαχτή μου, η χαχόλη. Λοιπόν, μη έχοντας αίσθηση κινδύνου, είναι πολύ δεκτική σε όλα τα αντίχριστα σχέδια και συστήματα. Και αφού τους ετοιμάζουν εκεί, με τα δάχτυλα θα τους διοχετεύσουν και προς τα δω και ήδη τους διοχετεύουν, προκειμένου να γίνουμε ένα φύραμα, μια παγκόσμια κοινωνία, ένα παγκόσμιο χωριό, όπως θα θέλουν, όπως θα επιθυμούν. Ωστόσο, εμείς την πάσαν ελπίδα μας την αναθέτουμε στον Χριστό και στη Μητέρα Του. Και πέραν τούτου όμως, για να μην λογιστεί ότι μυρολατρούμε ή συστήνω την μυρολατρεία, ασφαλώς κατανοώ τη μεγάλη ευθύνη την οποία έχουμε για την εποχή μας και για την κάθε εποχή. Και θα ήθελα πολύ να παρακαλέσω τον λαό του Θεού να σηκωθεί επιτέλους, να ξυπνήσει. Ένα υγιές έδαφος έχει μείνει, έχω την αίσθηση, μπορεί και να κάνω λάθος, αυτό της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, της πίστης. Αν ενισχυθεί και αν πλαισιωθεί αυτός ο χώρος, μπορούν να γίνουν θαύματα. Αγαπητοί μου, στον καιρό της σκλαβιάς, έθνος συντεταγμένων δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε Εκκλησία, Εκκλησία Χριστού, με λόγο και με δύναμη απέναντι στο λαό του Θεού. Και η Εκκλησία μπορούσε και αναπλήρωνε τα κενά, είτε τα εκπαιδευτικά. Είχε αναλάβει τον ρόλο του δασκάλου, του καθηγητού, είτε όποια άλλα. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται να απαριθμίσω. Σε κάθε περίπτωση. Έχουμε την Εκκλησία παρούσα, γιατί θα πρέπει και η Εκκλησία σήμερα να παραμείνει, να συνεχίσει να παραμένει στο περιθώριο, όπως την θέλουν. Θέλουν την Εκκλησία στο περιθώριο. Και δυστυχώς και εμείς, είτε φοβισμένοι όντες, είτε αδιάφοροι, είτε δεν ξέρω τι, κάνουμε τα χατήρια τους. Και έτσι λοιπόν λέγω, είσαι δάσκαλος, δώσε το παρόν στην Εκκλησιά, να κάνουμε ένα άτυπο σχολείο, να μαθαίνουμε στα παιδιά γράμματα, να μαθαίνουμε του Θεού τα γράμματα, τα σπουδάγματα. Είσαι γιατρός, έλα στην Εκκλησιά. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι πονούν, πόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη και δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν μέσα από τις διαδικασίες, τις κοινωνικές ή τις άλλες, στα οργανωμένα ιατρεία. Ας αναλυφθεί επιτέλους μια πρωτοβουλία. Δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσει, αγαπητοί μου. Μπορεί να ξεκινήσει και από κάτω, δηλαδή από το λαό του Θεού, από το πίμνιο. Ξυπνήστε εσείς τους ποιμένες. Εάν βλέπετε ότι οι ποιμένες αποθαρρύνονται εξαιτίας της αδιαφορίας, ενσταλθείτε κάπως κι εσείς το μερίδιο της ευθύνης και δώστε το παρόν. Είστε νομικοί, είστε οτιδήποτε είστε. Έχει η Εκκλησιά χώρο να απλώσει για τον κάθε έναν από μας, προκειμένου να βοηθήσει αυτόν τον λαό, να τον βοηθήσει να σταθεί, να τον βοηθήσει να συνεχίσει να ελπίζει. Αυτό είναι το σημαντικότερο, διότι είναι πολύ απογοητευμένοι, αγαπητοί μου. Σας τα λέγω αυτά όχι με την ιδιότητα του Αρχιεπισκόπου, αλλά με την ιδιότητα του πνευματικού. Ο κόσμος είναι απελπισμένος, αποθαρρύνεται, νομίζει ότι δεν θα πετύχουμε τίποτε. Μαθαίνει, ακούει, τρέχει στις συγκεντρώσεις, αλλά κατά βάθος πιστεύει ότι τι θα κάνουμε, θα υποκύψουμε. Αργά ή γρήγορα, δίνουμε το παρόν έτσι για την συνείδηση και τίποτε παραπάνω. Δεν πιστεύει στο αποτέλεσμα. Και αυτό νομίζω ότι έχουμε
πολύ μεγάλη ευθύνη εμείς, γιατί του δώσαμε αυτή την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Να, τι έγινε με τον Άμκα. Άκουσα προηγουμένως, αγαπητέ μου, να λέτε ότι θέλουμε διακριτών αριθμών στον Άμκα, διακριτών στον Άμα, διακριτών στη φορολογική μας δήλωση. Μα εμείς δεν θέλουμε ούτε αυτούς τους αριθμούς. Εγώ κάποτε είπα ότι αν είχα συνείδηση και μυαλό που κουβαλάω τώρα, όταν ήμουν μαθητής και είχα τον δάσκαλο που μας σήκωνε στον πίνακα με τον αριθμό του μαθητολογίου, θα του λέγα: όχι κύριε, έχω όνομα. Βαπτίστηκα εις όνομα. Δεν αποδέχομαι το να γίνομαι νούμερο. Δεν είμαι νούμερο. Δεν έχω τέτοια συνείδηση ότι είμαι νούμερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και από την άλλη εμείς οι κληρικοί είμεθα και εις το μέσον είναι λαός πολλής και αυτός και είναι δικός μας λαός, είναι αυτό που λέγει ο Χριστός, έχω και άλλα πρόβατα, είναι τα άλλα πρόβατα τα οποία και αυτά έχουν ανάγκη από βοήθεια και αυτή τη βοήθεια λοιπόν αν δεν θελήσουμε όλοι μαζί να την δώσουμε νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να την κατορθώσουμε, να την επιτύχουμε. Εγώ ειδικές γνώσεις δεν έχω, αγαπητοί μου. Ένα μόνο παρακαλώ τον Θεό και εύχομαι αυτό που είπε ο Χριστός, άρα ελθόν εις τον κόσμο, ευρύσω την πίστη, να μην αφορά εμάς. Εμείς να είμαστε συντεταγμένοι στην πίστη του Χριστού. Και όταν μείνουμε σταθεροί στην πίστη του Χριστού, αμετακίνητη και ακλόνητη, να ξέρετε ότι ο Χριστός μιλάει στην καρδιά του καθενός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τώρα πια μεγάλωσα και μπορώ να λέω ότι έχω κι εγώ μια μικρά πείρα. Κάποτε, όταν ήμουν νεαρός εφημέριος, σε μια εσχατιά της πατρίδος μας, ένας νεαρός, γνωστός εις εμέ, γόνος μιας πιστής ενωρίτησάς μας, ήρθε στην εκκλησία κρατώντας ένα περιοδικό. Και ήρθε με την πρόθεση να μου το επιδείξει, διότι τσακώθηκε με τη μητέρα του, όπως μου έλεγε, μια αγράμματη γυναίκα, μια πολύ απλοϊκή, αλλά πολύ πιστή γυναίκα, διότι ενώ της το προσέφερε, το μοίραζαν κάπου στο δρόμο της επαρχιακής πόλης την οποία υπηρετούσα, και εκείνος καλοπροαίρετα το πήρε και το προσέφερε με τη σειρά του στη μητέρα του ως θρησκευόμενη, για να το διαβάσει. Για να του πει «Σε ευχαριστώ που νοιάστηκες και για μένα». Εκείνη μόλις τα κούπησε, το πέταξε. «Πάρε το παιδάκι μου από εδώ, λέει, αυτό είναι αιρετικό», λέει. Γράμματα, δεν ήξερε πολλά να προλάβει να διαβάσει τίτλους, τίποτε, οτιδήποτε. Μόνο το πέταξε. Έτσι. Και εκείνος θύμωσε και της είπε «Είσαι μάνα θρησκόληπτη, είσαι σκοταδίστρια, είσαι έτσι, να κάτι τέτοια κάνετε και μας αποθείτε εμάς τους νέους από την εκκλησία». Και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά. Και μπήκε στον κόπο λοιπόν να σκύψει να πάρει το περιοδικό για να μου το φέρει σε μένα τον φωτισμένο. Να δω και να ταπώσω τη μάνα του όπως μου είπε. Όταν το πήρα στο χέρι μου, του είπα παιδάκι μου, αυτό είναι αιρετικό περιοδικό. Και δεν ήταν εμφανώς μιας αιρετικής οργάνωσης ή το μιας ίσως να την ξέρετε η παλαιότερη, μιας ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση της Ειρήνης, η οποία καλύπτεται πίσω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είχε μάλλον εις τα και αρχηγό έναν αρχιμανδρίτη κτλ. Δεν ήταν δηλαδή μια προτεσταντική ομάδα, μια αιρετική ομάδα. Ωστόσο, το αλάνθαστο κριτήριο αυτής της αγνής γυναίκας, που είχε φόβον Θεού και πίστη ότι ο Χριστός τη σκεπάζει, την προστατεύει, αμέσως την πληροφόρησε ότι αυτό το πράγμα είναι δηλητήριο, είναι επικίνδυνο. Αυτό αναζητώ στο λαό του Θεού, αγαπητοί μου. Το να μπορεί ο λαός να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει ότι αυτό είναι θάνατος. Θάνατος. Και πρέπει να μείνουμε μακριά, μακριά, το δυνατό μακριά. Σας ευχαριστώ για την υπομονή που κάνετε και την αναπτύξη. Ευχαριστούμε πολύ τον Μακαριότητα, τον Μακαριότατο. Ευχαριστούμε.